όλες από μένα. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω θέτοντας ένα ερώτημα που νομίζω ότι διαπερνά κάθε συζήτηση, κάθε εκδήλωση, κάθε αφιέρωμα για το ΜΑΗ. Το ερώτημα που θα θέσω μπορεί να σας φανεί κάπως βασικό ή πρωτόλιο, αλλά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο παγκόσμιο θεωρώ ότι καθορίζει και την ανάγκη μας ακόμα και σήμερα, 50 χρόνια μετά, να αναφερόμαστε σε αυτήν την ιστορική και πολιτική περίοδο του ΜΑΗ. Τι ήταν λοιπόν ο ΜΑΗς? Ήταν μια παγκόσμια άνοιξη, ήταν μια εξέγερση, ήταν μια επαναστατική διεργασία, ήταν μια ρογμή στην ιστορία? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω την απάντηση σε αυτό. Και δεν έχω την απάντηση γιατί τον Μάη δεν μπορούσα να τον διαβάσω ως κάτι αποστηρωμένο, ως κάτι απομονωμένο. Θα χρησιμοποιήσω και επιτρέψτε μου να το κάνω μια φράση του Άρχα της Στεφάνου από ένα ντοκιμαντέρ, στην οποία έδινε την απάντηση τι ήταν ο Μάης. Και έλεγε ο Άρχα Στεφάνου: ο ΜΑΗΣ ήταν παγκόσμιος. Ήταν εθνιστικός, ήταν αντιπυραλιστικός, αντιπολεμικός, πολιτικός, ριζοσπαστικός, μαχητικός, αντιρατσιστικός, φεμινιστικός. Μα πάνω απ' όλα θα προσθέσω εγώ, ήταν ζωντανός. Ο ΜΑΗΣ ήταν το αποτύπωμα των από κάτω στην ιστορία και γι' αυτό αν θέλουμε να τον διαβάσουμε, οφείλουμε να τον διαβάσουμε μέσα από τα μάτια των υποκειμένων που έδρασαν, έζησαν, πάλιξαν και αγωνίστηκαν εκείνη την περίοδο. Και αυτός είναι και ο λόγος, νομίζω, που κάνουμε και αυτή τη συζήτηση σήμερα, που την αναγνωρίζουμε ως κομμάτι μιας συνολικότερης θεώρησης για εκείνη την ιστορική και πολιτική περίοδο. Όσον αφορά τη δική μου εισήγηση, εγώ θα μιλήσω σχετικά με τα κινήματα για την απελευθέρωση των γυναικών και το κίνημα για την απελευθέρωση των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των ομοφυλόφιλων και των τρανς ατόμων στην Αμερική, τη δεκαετία του 60 και του 70. Τα κινήματα αυτά, επιτρέψτε μου να κάνω μια διάκριση, επειδή παρουσιάζουν κάποιες ποιοτικές διαφορές όσον αφορά το χρόνο που έκαναν την εμφάνισή τους. Θα λέγαμε ότι το γυναικείο κίνημα συντρόφευσε τα υπόλοιπα κινήματα που εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 60 στην Αμερική. Συντρόφευσαν το κίνημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, συντρόφευσαν το κίνημα για την απελευθέρωση και τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των μαύρων, ενώ αντίθετα θα λέγαμε ότι το κίνημα για την απελευθέρωση των ΛΟΑΤ ατόμων, των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, ομοφυλόφιλων, τρανς, ήταν γνήσιο παιδί, γνήσιο τέκνο αυτών των κινημάτων αυτής της συγκεκριμένης πολιτικής περίοδου. Ξεκινάω με το γυναικείο κίνημα. Ποιες ήταν οι συνθήκες μέσα στις οποίες προέκυψε αυτό το κίνημα? Τι συνέβαινε στη δεκαετία του 60, του 50 στην Αμερική? Ποιες ήταν ουσιαστικά οι συνθήκες που οδήγησαν τις γυναίκες στο να κατακλείσουν τους δρόμους και να φωνάξουν ότι δεν πάει άλλο? Οι γυναίκες στη δεκαετία του 50 και του 60 χαρακτηρίζονταν, η δεκαετία του 50 και του 60 ήταν μια περίοδος γενικευμένης καταπίεσης και εκμετάλλευσης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Οι γυναίκες εκείνη την περίοδο ήταν υποκείμενα χωρίς λόγο, ατομικά δικαιώματα, ο ρόλος των οποίων αναγνωριζόταν μονάχα στο πλαίσιο της οικογένειας. Ενώ στη δημόσια σφαίρα θα λέγαμε ότι η θέση τους ήταν προφανώς κατώτερη από αυτή των ανδρών. Οι γυναίκες επομένως είχαν ένα καθορισμένο κοινωνικό ρόλο. Ήταν σύζυγοι, ήταν μητέρες, ήταν νοικοκυρές. Και όφυλαν να υπακούν πιστά, να είναι παραγωγικές και δημιουργικές απέναντι σε έναν ρόλο που κάποιοι άλλοι τους απέδωσαν. Η φωνή τους, και μάλλον ποιος ήταν ο λόγος που η φωνή τους κατέληξε να περιορίζεται στους τοίχους ενός σπιτιού τη δεκαετία του 60. Νομίζω πολύ γνωστό ότι το τέλος τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου σήμανε την επιστροφή των γυναικών μέσα στα σπίτια. Το ίδιο το σύστημα το οποίο κατά τη διάρκεια των πολέμων αξιοποίησε εργαλειακά αυτές τις γυναίκες, το ίδιο το σύστημα τις όθησε στο να πιστέψουν στο σπίτι τους, τις παραγκόνισε, περιορίζοντάς τις μόνο μέσα σε αυτόν τον εκδοτικό χώρο. Η καταπίεση λοιπόν εκείνη την περίοδο ήταν γενικευμένη και διαφρονόταν τόσο μέσα στο σπίτι και την οικογένεια, όσο και στον δημόσιο χώρο. Στις υπηρεσίες, στους χώρους της εργασίας, αποτυπωνόταν στην νομοθεσία, στην έλλειψη κοινωνικών παραγών για τις γυναίκες, στα πάντα. Για να βάλω μια εικόνα που είναι πάρα πολύ σημαντική για την καταπίεση εκείνης της περίοδου, οι γυναίκες δεν είχαν κανένα δικαίωμα, ούτε κοινωνικό, ούτε ατομικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το δικαίωμα στην αντισύλληψη αναγνωρίστηκε πολύ αργότερα. Αναγνωρίστηκε τη δεκαετία του 70, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70, οι γυναίκες όφυλαν να ρωτούν τους συζύγους τους αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια αντισυλληπτική μέθοδο. Οι γυναίκες επίσης δεν είχαν δικαίωμα στην άμβλωση. Στην Αμερική, το δικαίωμα στην άμβλωση αναγνωρίστηκε μόλις κατοχυρώθηκε το 1973. Επίσης δεν είχαν ίσες ευκαιρίες ούτε στην εργασία, ούτε στη μόρφωση, πολύ δε μάλλον στην ανώτατη εκπαίδευση. Άρα, αφού μιλάμε για υποκείμενα χωρίς λόγο, πόσο μάλλον χωρίς λόγο
Πέρα από τις γυναίκες που περιέγραψα τώρα, που κατ' εξοχήν ήταν γυναίκες ελευθερίες της μεσαίας τάξης, αυτές που καταπιέζονταν και εγκλωβίζονταν στα σπίτια τους, η καταπίεση ήταν πολλαπλή στις περιπτώσεις γυναικών εργατιών, μαύρων, λατίνων. Οι γυναίκες αυτές βίωναν έναν κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό που πολλαπλασίαζε την καταπίεση τους. Οι μαύρες γυναίκες όμως, θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να κάνω μια παραδοχή, ότι ενοχλούσαν το σύστημα λιγάκι παραπάνω. Και αυτό γιατί βρίσκονταν ήδη στον δρόμο, καθώς ήταν εργάτες, οπότε δούλευαν, και επειδή είχαν αναπτυχθεί στο κίνημα για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των μαύρων τη δεκαετία του 60. Είναι χαρακτηριστικό, και θέλω να βάλω αυτήν την εικόνα, ότι σε σελίδες διαφόρων εφημερίδων το 1963 δημοσιευόταν άρθρο που έλεγε: «Η χειραφέτηση των γυναικών των μαύρων και η παραδοσιακή ανεξαρτησία τους και το γεγονός ότι δουλεύουν έρχονται σε σύγκρουση με το εγγενές χαρακτηριστικό της μητρότητας και της συζύγου». Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες ξεπίδησαν και αναδύθηκαν, θα λέγαμε, τα γυναικεία κινήματα της δεκαετίας του 60 και του 70. Εκείνη την περίοδο οι γυναίκες ξεχύθηκαν στους δρόμους και δήλωσαν εφθασώς ότι κανείς δεν μπορεί να μιλάει εξ ονόματος των γυναικών, εκτός αν μιλάει ταυτόχρονα για αθλητικές διακρίσεις, για τις φτωχές γυναίκες, αν βάζει δηλαδή ζητήματα φυλής, τάξης, στην ίδια θέση με τις διεκδικήσεις για την απελευθέρωση των γυναικών. Τα κινήματα αυτά των δεκαετιών του 60 και του 70 κατοχύρωσαν πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ σημαντικά. Λίγο πολύ αναφέρθηκε και η Κατερίνα και η Ιωάννα προηγουμένως στο τι κατάφεραν, αλλά έχει μεγάλη σημασία και στην Αμερική το τι κατάφεραν αυτές οι γυναίκες. Αρχικά μέσα από αυτά τα κινήματα οι γυναίκες κατάφεραν να αρθρώσουν λόγο και να δηλώσουν ότι τον λόγο για το σώμα τους τον έχουν οι ίδιες. Τον λόγο, ας πούμε, για τον αναπαραγωγικό προορισμό τους, αν θα θέλει να κρατήσουν το παιδί ή όχι, τον έχουν οι ίδιες και κανένας άλλος δεν θα τους υποδείξει. Επιπλέον, οι γυναίκες ύψωσαν το ανάστημά τους και δήλωσαν εφθασώς ότι δεν είναι αντικείμενα σεξουαλικής ικανοποίησης κανενός. Μιλήσαν ανοιχτά για την αυτοδιάθεση του σώματος. Επιπλέον αμφισβήτησαν και αντίθεταν τα παραδοσιακά κοινωνικά μοντέλα. Μια επιτυχημένη γυναίκα είναι μόνο μια γυναίκα η οποία έχει κάνει οικογένεια, παιδιά κ.ο.κ. Επίσης, διεκδίκησαν και κατοχύρωσαν ίσες απολαβές, ίσες ευκαιρίες, τόσο στη μόρφωση, στην ανώτατη και στη δευτεροβάθμια, όσο και στην εργασία. Τα τέλη της δεκαετίας λοιπόν του 60, θα λέγαμε, δημιουργήθηκε ένα κίνημα ριζοσπαστικό, που όπως πολύ σωστά είπε πριν η Ιωάννα, αυτό που προέταξε ήταν το εξής. Το προσωπικό είναι πολιτικό. Μέσα από αυτές τις διεκδικήσεις αυτών των γυναικών, μέσα από διάφορα παραδείγματα ακτιβισμών, διαδηλώσεων, δράσεων, αν θέλετε μπορούμε να αναφερθούμε και αργότερα, ακολούθησε η κανονικοποίηση της αντισύλληψης, του γυμνισμού, της πορνογραφίας, του προγαμμύριου σεξ, της ομοφιλοφιλίας, των εναλλακτικών μορφών της σεξουαλικότητας, καθώς και η νομιμοποίηση των αμβλώσεων. Για να ξέρουμε όμως τι δίνει ένα κίνημα, νομίζω ότι πρέπει να συζητάμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτού. Τι κατάφεραν οι άνθρωποι μέσα σε αυτές τις δεκαετίες, τι έδωσαν τα κινήματα, τι προσέφεραν ουσιαστικά αυτοί οι αγώνες. Ουσιαστικά, γνώμη μου είναι ότι αλλάξαν τα πάντα. Οι άνθρωποι φώναξαν, ακούστηκαν, ξεχύλισαν και γέμισαν τους δρόμους για να αλλάξουν τις ίδιες τους τις ζωές. Οι εικόνες που δίνουν οι γυναίκες να πλημμυρίζουν τους δρόμους, το κίνημα ελευθερίας του λόγου, η εξέγερση στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλι, η εξέγερση στο Χάριον, το αντιπολεμικό κίνημα, το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων, η επανάσταση στη μουσική, στη τέχνη, στη λογοτεχνία, το Woodstock, οι διάφορες ήμουν προπεπλημμένοι μουσικοί όπως ο Dylan Baez που όφυλαν και έπαιρναν θέση, οι γυναίκες με τα μήνυμα στους δρόμους που κάνανε τα ρούχα σύμβολα της απελευθέρωσής τους, αλλά δεν τους έφεραν μόνο αυτό, οι εικόνες στον γκέτο, της ένα πλησπάλης, οι γυναίκες μαύρες με τα όπλα, συνδέουν το πάζι αυτής της αμφισβήτησης και αυτής της αντίστασης. Μιας αντίστασης που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια επανάσταση, μια επανάσταση στις αξίες και στα ίδια ολόκληρης αυτής της εποχής. Θέλοντας να περιγράψω το κίνημα στην Αμερική, νομίζω ότι έχει μια αξία παραπάνω να τονίσουμε ότι τα κινήματα αυτά στην Αμερική που αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 60 και του 70 δεν μπορούμε να τα αναγνώσουμε όπως θα κάνουμε παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του Γαλλικού Μάη ή στα παραδείγματα άλλων χωρών της Ιταλίας και της Γερμανίας. Τα κινήματα αυτά δεν έχουν μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο νομίζω και διαβάζοντας την ιστορία αυτών των κινημάτων να καταλάβουμε από ποιο σημείο οι φοιτητικές εξεγέρσεις, το αντιπολεμικό κίνημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ έδωσε τη θέση τους στις φοιτητικές εξεγέρσεις
Και πότε, ας πούμε, το κίνημα για την απελευθέρωση των μαύρων στην Αμερική άπλωσε το χέρι του στο γυναικείο κίνημα. Το σημαντικό, νομίζω, και αυτό που πρέπει να κρατάμε είναι ότι και εκείνη τη δεκαετία, τη δεκαετία του 60 στην Αμερική, οι άνθρωποι διεκδίκησαν και μίλησαν για τις ζωές τους. Εκείνη τη δεκαετία τα λουλούδια και οι κερασιές στην Αμερική ανθίσανε. Και αυτό για μένα είναι κάτι που κανένας δεν πρέπει να το αρνείται. Προφανώς, και τώρα θα περάσω ένα δεύτερο επίπεδο, ήταν αναπόφευκτο και σε αυτή την ιστορική και πολιτική συγκυρία να μην ανακύψουν και στη συγκεκριμένη μάλλον περίπτωση οι παραδοσιακές συγκρούσεις που θα λέγαμε ότι υπάρχουν σε όλη την ιστορία των γυναικείων κινημάτων. Σε κάθε ιστορική συγκυρία η σύγκρουση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους κύκλους των γυναικών παίρνει διαφορετικές μορφές. Στην Αμερική εκείνη την περίοδο υπήρξε μια διάσπαση και μια έτσι σύγκρουση, θα λέγαμε, ανάμεσα στις ριζοσπάστριες φεμινίστριες, οι οποίες επέλεξαν να συνεχίζουν τον αγώνα τους από κοινού με τους ριζοσπάστριες φεμινιστές και άντρες, και στις γυναίκες οι οποίες επέλεξαν έναν ξεχωριστό δρόμο, τις σεπαρατίστριες. Ο σεπαρατισμός, όπως προκύπτει από την ρίζα της ίδιας της λέξης στα αγγλικά, είναι η χωριστική, διασπαστική στάση. Βγαίνει από το σεπαρέσον, τον διαχωρισμό. Ο σεπαρατισμός λοιπόν βασίστηκε στην πεποίθηση αρκετών γυναικών ότι η ασημική περιοχή είναι μια απόλυτη πτυχή του πολιτισμού μας που θα ανατραπεί πάρα πολύ δύσκολα. Για τον σεπαρατισμό και τις σεπαρατίστριες, μια αυτόνομη και απομονωμένη πολιτική κατεύθυνση ήταν η μόνη κατεύθυνση που θα μπορούσε να απαντήσει στα προβλήματα και στα αιτήματα των γυναικών και των φεμινιστριών. Είναι αυτό που είπε και η Ιωάννα πριν, δημιουργήσαν δικούς τους κύκλους, δικές τους οργανώσεις που αποτελούνταν μόνο από γυναίκες. Και έτσι σιγά σιγά ήταν σαν να απομακρύνονται από τη συνολική πάλη για την ανατροπή του συστήματος. Προέκαζαν μόνο τα αιτήματα των γυναικών, μόνο τα αιτήματα των φεμινιστριών και σιγά σιγά απομακρύνθηκαν. Ποιοι ήταν οι λόγοι αυτοί που οδήγησαν σε αυτή τη δημιουργία, ας πούμε, αυτού του πολιτικού ρεύματος, θα λέγαμε, των σεπαρατιστριών. Οι λόγοι για τους οποίους οι φεμινίστες αυτές ακολούθησαν μια ξέχωρη πολιτική κατεύθυνση είναι πολλοί. Ο πρώτος λόγος, νομίζω, είναι ότι αυτές οι γυναίκες αξιοποίησαν ψυχαναλυτικές, θα λέγαμε, θεωρήσεις για να μιλήσουμε για το σχισμό και την καταπίεση. Το 1969 οι ριζοσπάστιες φεμινίστες λέγανε «Ο σοβινισμός είναι εσωτερική ικανοποίηση του εγώ των ανδρών και λιγότερο βασίζεται στις οικονομικές σχέσεις». Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, πίστευαν πως ούτε ο καπιταλισμός, ούτε κανένα άλλο οικονομικό σύστημα είναι ικανό να άρει τη γυναικεία καταπίεση. Επομένως, η καταπίεση δεν θα ληφθεί από την οικονομική επανάσταση. Ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι μέσα στους κύκλους και στα πολιτικά ρεύματα της περίοδου, όπως ήταν το πολιτικό ρεύμα της νέας αριστεράς, ήταν ότι οι άντρες ριζοσπάστες δεν έκαναν δικά τους τα αιτήματα των γυναικών στον βαθμό που εκείνες θέλανε. Φεμινίστες της εποχής έγραφαν «Αν οι ριζοσπάστες δεν αρρωσταίνουν στη θέα του σεξισμού, όσο και του ρατσισμού, τότε τίποτα δεν θα αλλάξει». Αυτό θα κατακτηθεί όχι μέσα από συμβιβασμό και αγάπη, αλλά μέσα από την ανεξαρτησία και την αλληλεγγύη. Αν δεν μας καταλάβουν οι άντρες και δεν μας υπολογίσουν σε κάθε περίσταση, δεν θα κάνουν ποτέ τον αγώνα μας δική τους υπόθεση. Το σημαντικό όμως, νομίζω, ότι είναι να αναγνωρίσουμε ότι δεν ακολούθησαν όλες οι γυναίκες την τακτική της εξόδου και της αποχώρησης από αυτά τα ριζοσπαστικά πολιτικά ρεύματα της εποχής. Υπήρξαν και αυτές οι οποίες δεν ακολούθησαν αυτόνομη πολιτική, δεν διασπάστηκαν, συνέχισαν να θεωρούν ότι το μόνο ικανό υποκείμενο να αλλάξει τον ρούχο της ιστορίας είναι η εργατική τάξη. Οι φεμινίστες αυτές, οι σοσιαλίστες, οι μαρξίστες, σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό πολιτικοποίησαν έτονα τα αιτήματα των φεμινιστικών κύκλων. Η σύγκρουση αυτή, την οποία έχω προσπαθήσει να περιγράψω, φάνηκε στους φεμινιστικούς κύκλους ιδιαίτερα των μαύρων γυναικών. Οι γυναίκες αυτές, οι οποίες είχαν γύρει στον δρόμο και προσπαθούσαν να υψώσουν τη φωνή τους και το ανάστημά τους ενάντια στην καταπίεση των μαύρων στην Αμερική, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν για ποιο λόγο δεν μπορούν να παλέγουν από κοινού με τους άντρες ενάντια στον ρατσισμό και την καταπίεση. Σιγά σιγά λοιπόν, αυτές οι φεμινίστες, αυτά τα φεμινιστικά ρεύματα, λίγο πολύ δώσανε κάτι στην συνέχεια την πολιτική. Οι αναλύσεις, τα αιτήματά τους, οι μέθοδοι που ακολούθησαν, τόσο σε παραδείσεις όσο και οι υπόλοιπες φεμινίστες, μας απασχολούν ακόμα και σήμερα. Είχαν αναλύσει την πορνογραφία, είχαν αναλύσει για το σύστημα της πατριαρχίας. Όλα αυτά, όλες αυτές οι συζητήσεις, που αν θέλετε μπορούν να κάνουν τη συζήτηση αργότερα, μας απασχολούν ακόμα και σήμερα. Αυτό το δεύτερο κομμάτι της εισηγής, και ελπίζω να μην έχω ξεπεράσει το
χρόνου, είναι το τι κατάφερε ο Μάης και πόσο Μάης, πούμε, έδωσε χώρο να αναλυθούν και άλλα κινήματα, νέα κινήματα, όπως είπαμε αυτό για την απελευθέρωση των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων, των τρανς ατόμων. Αυτό λοιπόν που κατάφερε ο Μάης είναι ότι μέσα από τις διεργασίες του έβγαλε τα υποκείμενα στον δρόμο και έτσι γέννησε αυτά τα νέα κινήματα. Και αυτό είναι μια μεγάλη παραδοχή και παρακαταθήκη, θα έλεγα. Το κείμενο για την απελευθέρωση των λεοκατόνων είναι παιδί του Μάη. Η ανάμειξη πολλών κυρίως ρηχόμων, φιλόφιλων και λεσβιών τρανς ατόμων εκείνη την περίοδο, το γεγονός ότι είχαν αναμειχθεί στο αντιπολεμικό κίνημα, στο κίνημα για την απελευθέρωση των μαύρων, το γεγονός ότι είχαν ακούσει και τους είχαν χτυπήσει, θα λέγαμε, τα δράσματα των εξηγήσεων στην Ευρώπη, οδήγησαν τους ανθρώπους να βγουν τους εαυτούς τους μέσα σε αυτά τα κινήματα και έτσι να καταλάβουν ότι οφείλουν και εκείνοι να βγουν στον δρόμο διεκδικώντας και παλεύοντας για τους εαυτούς τους. Θα λέγαμε ότι το κίνημα των ομοφυλόφιλων των λεσβιών την Αμερική τη δεκαετία του 60, στα τέλη μάλλον της δεκαετίας του 60, έσκασε ξαφνικά, αλλά πάρα πολύ φυσικά. Ακριβώς γιατί ήταν παιδί και απότοκο των προηγούμενων κινημάτων. Για το λόγο λοιπόν, για την λόγο κοινότητα, το ξεδίπλωμα της σεξουαλικής έκφρασης και ρηγμάτων ξεκίνησε με την εξέγερση του Στόνγκολ. Αυτό έγινε στις 28 Ιούνιου του 1969 και διήρκησε 6 νύχτες, εκτοξεύοντας το ζήτημα της σεξουαλικής απελευθέρωσης από το μεσαίωνα στη νέα εποχή. Τη δεκαετία του 60, ο νόμος ποινικοποιούσε και στραγγάλιζε την ομοφυλοφιλία. Η ομοφυλοφιλία θεωρούνταν ψυχική ασθένεια και ο εγκολαπτόμενος ακτιβισμός ομοφυλόφιλων και λεσβιών υφίστατο έντονη κρατική καταστολή. Στις συνθήκες λοιπόν αυτές, δημιουργήθηκαν κάποιοι χώροι που θα λέγαμε φιλοξενούσαν την φιλοκοινότητα. Οι χώροι αυτοί προφανώς ελέγχονταν από την αστυνομία και το παρακράτος, οι οποίοι τους εκμεταλλεύονταν και αντλούσαν κέρδος από τη δραστηριότητά τους, από την συνέλευση των ανθρώπων στα διάφορα μπαρ, στα διάφορα μέρη, παράλληλα μην μειώνοντας την καταστολή αυτή. Μαφιόζοι λοιπόν και αστυνόμοι κέρδισαν χιλιάδες δολάρια στις πλάτες ομοφυλόφιλων και λεσβιών που δεν είχαν πουθενά άλλο να πάρουν. Το μπαράκι του Στόνγκολ, από εκεί και το όνομα της εξέλιξης, ήταν ένα από αυτά τα μπαράκια. Κανείς δεν ξέρει, νομίζω, τι πυροδότησε αυτή την εξέλιξη. Μια αστυνομική έβοδος ρουτίνας εξελίχθηκε στην πρώτη εξέλιξη της ΛΟΑΤ κοινότητας. Δημοσιογράφος της εποχής έγραψε για τα γεγονότα. Αυτή την ώρα το μυαλό έχει ξεχάσει το χαρακτήρα του όπλου. Ο ήχος δεν θυμίζει πια αδερφή. Ακούγεται σαν μια μεγάλη οργή που ζητάει εκδίκηση. Η μεγαλύτερη σημασία που νομίζω έχει αυτή η εξέλιξη του Στόνγκολ, είναι ότι το χτύπημα στην καρδιά του κράτους, το χτύπημα στην αστυνομία εκείνες τις μέρες, εκείνες τις 6 νύχτες, δεν το πέτυχε κανένας άλλος, αλλά το πέτυχαν οι αδερφές, οι λεσβίες, οι νταλίκες, οι τρανς άνθρωποι, οι περιθωριοποιημένοι. Αυτοί που βγήκαν στον δρόμο και στον αγχό των κινημάτων της προηγούμενης περίοδου, πήραν και εκείνη τη θέση τους στην ιστορία. Και έτσι η εξέγερση γέννησε το κίνημα. Και προφανώς εκείνη τη στιγμή η σύγκρουση μιας παλιάς φοράς αγωνιστών και αγωνιστριών που είχε δημιουργηθεί την δεκαετία του 50, η οποία διακατεχόταν από έναν έντονο συντηρητισμό, σκεφτείτε ότι εκείνη την περίοδο οι πρώτες οργανώσεις για την απελευθέρωση των ΛΟΑΤ ατόμων χαρακτηρίζονταν ως ομόφυλες και ξέφραζαν την ίδια τη συντηρητικότητα των ίδιων ανθρώπων που τις δημιουργούσαν, και από την άλλη, μια σύγκρουση λοιπόν ανάμεσα σε αυτή την παλαιά φορά και στη νέα γενιά αγωνιστών που άλλαξε την πολιτική ατζέντα του ΛΟΑΤ κινήματος. Και έτσι δημιουργήθηκε το Gay Liberation Front. Αυτών των αγωνιστών αγωνιστιών, των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των τρανς, δεν ήθελε πλέον να είναι κατερικοί, δεν ήθελε να είναι συμβιβασμένοι, δεν ήθελε να είναι καλοί απέναντι στις επιδιώξεις και στις απαιτήσεις του συστήματος, ήθελε να πάρει και να διεκδικήσει όλα αυτά που της άξιζαν. Και έτσι λοιπόν ο αγώνας έγινε συνολικός. Θέλω να σας διαβάσω τι έλεγε ακριβώς το Gay Liberation Front όταν δημιουργήθηκε στη διακήρυξή του. Είμαστε, έλεγε, μια επαναστατική ομοφυλοφιλική ομάδα ανδρών και γυναικών που σχηματίστηκε μέσα από τη συνειδητοποίηση ότι η πλήρη σεξουαλική χειραθέτηση όλων των ανθρώπων δεν μπορεί να έρθει χωρίς την κατάργηση των υφιστάμενων κοινωνικών θεσμών. Ταυτιζόμαστε, έλεγαν, με κάθε καταπιεσμένο, με τον αγώνα των Βιετναμέζων, με τον τρίτο κόσμο, με τους μαύρους, με τους εργάτες, με όλους όσους καταπιέζονται σε αυτή την σάφια, βρώμικη, ελεηνή, γαμημένη καπιταλιστική κοινωνία. Και έτσι λοιπόν ο αγώνας έγινε συνολικός. Το 1970, με φανταστείτε, οι μαύροι πάντηρες συνέταξαν ανοιχτή δήλωση υπέρ της ομοφυλοφιλίας. Αλλά όπως είπα και πριν, όπως συμβαίνει με κάθε νέο κίνημα που προσπαθεί να σωματώσει ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων και προοπτικών, ο διάλογος στο Gay Liberation Front ήταν
εκρηκτικός και έντονος. Κάποιοι διασπάστηκαν, ακολουθώντας μια ξέχωρη πολιτική, επικεντρωμένη μόνο στα ζητήματα και στα αιτήματα των ομοφυλόφιλων και των λεσβιών, ενώ μέσα στο Gay Liberation Front υπήρχαν πάρα πολλές αμφισβητήσεις και έτσι αναταραχή. Μέσα στο Gay Liberation Front συμμετείχαν και άνθρωποι από σταλινικές, στήριζαν σταλινικές και μαοϊκές ιδέες. Όμως αυτό δημιούργησε προφανώς σύγκριση σε ένα κομμάτι από των αγωνιστών και των αγωνιστριών, ακριβώς γιατί η επίσημη τοποθέτηση του σταλινικού κόμματος εκείνη την περίοδο ήταν ότι η ομοφυλοφιλία είναι μέρος του προβλήματος μιας άπειρης κοινωνίας και αποτελεί μια αστική παρέκκληση. Από την άλλη, μέσα σε όλους τους κύκλους των αγωνιστών που συμμετείχαν στο Gay Liberation Front, η σύγκριση ήταν ακόμα πιο έντονη όταν έβλεπαν συναγωνιστές και συναγωνίστριές τους να διαβάζουν, παραδείγματος χάρη, στοιχεία και να διαβάζουν κομμάτια από το κόκκινο βιβλίο του ΜΑΟ τη στιγμή που ο ίδιος, ας πούμε, τους αποκαθήλωνε. Η τομή, νομίζω, προέκυψε και η διάσπαση όμως, προέκυψε και έγινε πάνω στο ζήτημα χρηματοδότησης των μαύρων πανθύρων και τη χρήση της ομοφοβικής γλώσσας από αυτούς, καθώς πολλοί μέσα στο Gay Liberation Front ένιωθαν μια εχθρότητα. Οι άνθρωποι λοιπόν, καταλαβαίνουμε που οι ίδιοι πάλευαν για την άσκηση της καταπίεσής τους, δεν είχαν καταφέρει να σπάσουν καλά-καλά τα δεσμά τους. Όπως αναφέρει μία τρανς εκείνη την περίοδο, στο λόγο της, έλεγε: «Το να ακούω μια γυναίκα από τους μαύρους πάνθυρες να διαβάζει ένα ποίημα με υποτιμητικές εκφράσεις για τους λευκούς πούστιδες, ήταν σαν να είχαμε ένα δίμιο 100 μπάτους οπλισμένους με περίστροφα». Ο σεπαρατισμός επιπλέον έκανε την εμφάνισή του και στις λεσβιακές οργανώσεις. Διάφορες λεσβίες, οι οποίες ήταν αντιμέτωπες με την εχθρότητα διάφορων γυναικών οργανώσεων, όπως ήταν το ΝΑΟ, που ήταν η Εθνική Οργάνωση Γυναικών, που είχαν στηρίξει γυναίκες, φεμινίστες, οι οποίες είχαν έτσι ένα πιο δικαιωματικό πρόσημο, οι γυναίκες, και μίλαγαν παραδείγματος χάρη για τις γυναίκες αυτές ως απειλή της Λεβάντας, συγκεκριμένα μία φεμινίστρια δικαιωματική, Betty Friedan, χαρακτήριζε τις πιο ανθρωπεπείς λεσβίες ως απειλή της Λεβάντας. Και όλο αυτό προφανώς οδήγησε σε όλη αυτή τη μεγάλη διάσπαση. Η σύγκρουση λοιπόν ήταν αναπόφευκτη. Κάποιοι και κάποιες κατανόησαν το πώς οι αγώνες έπρεπε να συνδεθούν, θεωρώντας ότι η διαθέτηση είναι ανέκπληκτη χωρίς την ανατροπή του καπιταλισμού, κάποιοι και κάποιες άλλες έφτασαν μέχρι τα μισά της διαδρομής. Διασπάστηκαν και δημιούργησαν ένα πρόσφορο έδαφος για τους δημοκρατικούς. Το σημαντικό όμως νομίζω ότι είναι ότι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, όλοι και όλες στην Αμερική εκείνη την περίοδο πήραν θέση απέναντι στην καταπίεση και την εκμετάλλευση. Για να κλείσω, νομίζω ότι από αυτή την ιστορική περίοδο και βάζοντας κάποια συμπεράσματα έτσι κάνω στο τραπέζι, νομίζω ότι από αυτή την ιστορική περίοδο οφείλουμε να κρατήσουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο είναι τη γέννηση ακόμα και στην Αμερική, που ήταν πιο πίσω σε σχέση με τις οργανώσεις, τη γέννηση της επαναστατικής αριστεράς. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε τη χαρά ως γυριστική εργατική αριστερά να έχουμε σχέσεις με την ISO, οργανώσεις που γεννήθηκαν από αυτά τα κινήματα, που υιοθέτησαν τα αιτήματα αυτών των κινημάτων και το κάνουν ακόμα και σήμερα. Το δεύτερο σημείο, το δεύτερο συμπέρασμα, είναι ότι ο Μάρης έσπασε τα στεγανά των χωρών. Η εξεγέρση, οι διαδηλώσεις, το γεγονός ότι ο κόσμος πλημμύρισε τους δρόμους, δεν έμεινε ως μια εικόνα που αφορά μια συγκεκριμένη χώρα, από την Αμερική, την Ιταλία, τη Γαλλία. Τα συνθήματα ταξίδευσαν, οι άνθρωποι το ίδιο, οι διεκδικήσεις το ίδιο, και έτσι λοιπόν οι δρόμοι πλημμύρισαν με τις νέες αυτές ιδέες. Μέσα λοιπόν από αυτήν την επαναστατική εξέλιξη και διαδικασία, οι άνθρωποι πάλεψαν. Δεν πάλεψαν απαραίτητα για να αλλάξουν τον κόσμο, ίσως αυτή η παραδοχή έρχεται και λίγο αργότερα, αλλά πάλεψαν για να αλλάξουν τις ίδιες τις ζωές τους, για να ζήσουν διαφορετικά. Ο Μάης δημιούργησε κινήματα. Και είναι πολύ σημαντικό να μελετάμε, να κοιτάμε αυτά τα κινήματα. Μπορεί τα κινήματα που αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 60 και του 70 στην Αμερική να μην συνδέθηκαν ακριβώς, ή μάλλον πολύ λιγότερο με την εργατική τάξη, από ό,τι ας πούμε έγινε στη Γαλλία ή έγινε σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Ωστόσο, το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι βγήκαν στο πολιτικό προσκήνιο και διεκδίκησαν. Όπως είπε πάρα πολύ ωραία η συντρόφισσα Γιώτα χθες, το πιο σημαντικό τους ανθρώπους που βγαίνουν είναι ότι αγωνίζονται. Και αν αγωνίζονται, προφανώς δεν έχουν τίποτα να χάσουν.